αγάπη του κτίσαντος πεπυρσευμένος τον νουν, χωρί αν συνήθρισας, αθλητών, αγάπη ενδόξε, όθεν συν τούτης μάρτι πιστεύσας νομίμως, ξύφι τον σον αυχένα, συναυτής απετμήθης. Μεθώνα 15 Μαρτίου Αγαπίου και των συναυτό μαρτύρων Αριστοβούλου Αποστόλου Επισκόπου Βρετανίας του αδελφού του Αποστόλου Βαρνάβα Νικάνδρου και φιλοκτήμονος μαρτύρων Ζαχαρίου Παπαρόμης Μανουήλ Νεομάρτυρος του Κρητός Η Άγιοι Αγάπιος Πλήσιο, Ρωμήλος Τιμόλαος, δύο Αλέξανδροι και δύο Διονύσιοι έζησαν και κέρδισαν τα αθάνατα βραβεία κατά το διωγμό του Διοκλητιανού κατά της Εκκλησίας. Το 284 έως 304. Ο Αγάπιος ήταν από την Γάζα της Παλαιστίνης, ο Τιμόλαος από τη Μαύρη Θάλασσα, οι δύο Διονύσιοι από την Τρίπολη της Φινίκης, ο Ρωμήλος υποδιάκονος από την Λίδα της Παλαιστίνης, ο Πλύσιος και οι δύο Αλέξανδροι από την Αίγυπτο. Κατηγορήθηκαν ότι είναι χριστιανοί και οδηγήθηκαν μπροστά στον έπαρχο της Κεσαρίας, Ουρβανό, όπου με παρησία ομολόγησαν τον Χριστό. Μάταιες απόπειρες έκανε εκείνος για να τους δελεάσει ή να τους εκφοβήσει, διότι στο μυαλό όλων επικρατούσε ο Λόγος του Θεού. Τον φόβον αυτόν μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε». Δηλαδή μην φοβηθείτε τον φόβο με τον οποίο ζητούν οι άπιστοι να σας πτωήσουν και μη ταραχθείτε καθόλου από αυτόν. Τελειώθηκαν όλοι μαρτυρικά με αποκεφαλισμό, δίνοντας σε όλους τους αγωνιστές χριστιανούς μήνυμα μαθάρους και ελπίδας. Ο Άγιος Αριστόβουλος, επίσκοπος Βρετανίας, ανήκε στον χορό των Εβδομήκοντα Αποστόλων και ακολούθησε σε μερικές περιοδίες τον Απόστολο Παύλο. Εκτιμώντας δε αυτός την διδακτική ικανότητα του Αριστοβούλου, καθώς και τα διοικητικά του χαρίσματα που συνοδεύονταν με γνήσιο ζήλο για την πίστη, τον έκανε επίσκοπο της Βρετανίας. Η τότε κάτοικοί τη ήταν εντελώς απολύτιστοι και βάρβαροι, προσκολλημένοι τυφλά στις χιδαίες και ανόητες δυσιδαιμονίες τους. Γι' αυτό το έργο του Αποστόλου Αριστοβούλου συνάντησε μεγάλη αντίσταση. Πολλές φορές κινδύνευσε η ζωή του. Υπέφερε δε αμέτρητα βάσανα και θλίψεις. Αλλά η Θεία Χάρη δεν άφησε χωρίς αποτελέσματα τις προσπάθειές του. Αρκετοί από τους κατοίκους της Αγγλίας πίστεψαν στο Χριστό και στα άγρια εκείνα μέρη ιδρύθηκε χριστιανική εκκλησία. Αυτή, καλλιεργώντα με άγρυπνη επιμέλεια και επεκτείνοντας με ακούραστη φιλοπονία, εκοιμήθη ο Άγιος Αριστόβουλος σε όλα αντάξιος του αδελφού του του Αποστόλου Βαρνάβα. Η ιερά μνήμη του επαναλαμβάνεται και την 31η Οκτωβρίου μαζί με άλλους Αποστόλους εκ των Εβδομήκοντα. Ο Άγιος Νεομάρτης Μανουήλ γεννήθηκε στα σφακιά της Κρήτης από ευλαβείς γονείς. Σε μικρή ηλικία εξισλαμίστηκε. Λίγο αργότερα βρήκε την ευκαιρία να δραπετεύσει από το σπίτι των κυρίων του και κατέφυγε στην Μύκονο. Εξομολογήθηκε και ζούσε χριστιανικά. Εκεί φεύθηκε και απέκτησε έξι παιδιά. Επειδή όμως η σύζυγός του ήταν άπιστη, ο Μανουήλ πήρε τα παιδιά του και έφυγε από το σπίτι ο αδελφός της πρώην συζύγου του κατήγγειλε τον Άγιο σε Τούρκο πλοίαρχο. Ο Μανουήλ συνελήφθη και με θάρρος ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Τότε ο Τούρκος Ναύαρχος τον καταδίκασε σε θάνατο. Η απόφαση εκτελέστηκε στις 15 Μαρτίου του 1792 στην Χίο. Οι Τούρκοι αφού έδεσαν το τίμιο λείψανό του με ογκόληθους το έριξαν στην θάλασσα.